να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τους τροχονομικούς ελέγχους, με φόντο βέβαια τον θάνατο ενός 19χρονου στα Χανιά, ενός παλικαριού σε τροχαίο συμβάν. Πάμε λίγο να παρατηρήσουμε και να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 12 Δευτέρου έως 18 Δευτέρου, μέσα σε μία εβδομάδα. Πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο Κρήτης 6.700 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 6.774 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.502 παραβάσεις. Δηλαδή ένα στα έξι οχήματα κατά κάποιο τρόπο προχώρησε ο οδηγός βέβαια σε μία παράβαση. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Έχουμε 167 βεβαιώσεις κλήσεων για υπερβολική ταχύτητα. Μη χρήση προστατευτικού κράνους 89. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας 119. Οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος 68 και χρήση κινητού τηλεφώνου 69. Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 55. Αντικανονικό προσπέρασμα 29. Αντικανονική ελιγμή 59. Παράβαση ερυθρού σηματοδότη 9, και εδώ θα σταθώ 9, τι λέμε συνήθως, ενδυνάμει δολοφόνους. Δολοφόνους δηλαδή, για να περνάς με κόκκινο σημαίνει ότι θες να σκοτώσεις άνθρωπο. Και λοιπές παραβάσεις 838. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του μέσα από αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε. Στα Χανιά επικρατεί πραγματικά θλίψη, κυριαρχεί η θλίψη, καθώς ένα ακόμα παλικάρι, ο 19χρονος Στάσος, έσβησε στην άσφαλτο. Η είδηση του συμβάντος πραγματικά έχει βυθίσει το πένθος στην οικογένειά του, οικείους, φίλους, αλλά και την τοπική κοινωνία και αμέτρητα γιατί κυριαρχούν, καθώς ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του και μία ακόμα οικογένεια σε επίπεδο Κρήτης βυθίστηκε στο πένθος. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Σταύρο Πολέντα, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Τροχαίων Ατυχημάτων. Όχι για να εστιάσουμε στις συνθήκες του συμβάντος και του δυστυχήματος, αλλά να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα, όπως μόνο ο κύριος Πολέντας ξέρει, από τους λίγους είναι πανελλαδικά, καθώς έχει περάσει και αυτός βίωσε μια τραγωδία και συνεχίζει να τη βιώνει μέσα του μια τραγωδία πριν από αρκετά χρόνια. Καλησπέρα κύριε Πολέντα, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ για που με καλέσατε, να είστε καλά. Έχουμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ένα ακόμα παιδί, ένα ακόμα παλικάρι, ένας νέος εδώ της Κρήτης έχασε τη ζωή του και το μήνυμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, αυτές τις δύσκολες ώρες, ποιο είναι? Δυστυχώς, στα Χανιά, στην Κρήτη, διαπιστώνουμε μία επιθετική οδήγηση. Μία πάρα πολύ άγρια επιθετική οδήγηση. Δεν υπάρχει λόγος. Αν εμείς οι Κρητικοί λίγο ηρεμήσουμε, μας φύγει αυτή η μαγιά στο τιμόνι. Επειδή κάποτε ήμουν σχολείο οδηγών. Σας λέω λοιπόν, μία παράλογη μαγιά στο τιμόνι. Δεν τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πότε το αμάξι θα φρενάρει, πού θα φρενάρει, πού σταματάει, πού πάει. Κι όμως τρέχουμε. Εγώ θα πω τούτο όμως. Ότι εντάξει έγινε ένα δυστύχημα τραγικό. Ασχολήθηκε κανένας γιατί έγινε? Να βρούμε στο νεκρό βαρύδια, να βάλουμε το νεκρό πιο κάτω από ό,τι είναι? Ψάχνουμε και λέμε λοιπόν, τα λάστιχα δεν ήταν καλά, δεν ήταν καλά, έτρεχε, έπινε, όλα αυτά. Ναι, δεν θυμάμαι ποτέ όμως τα 19 χρόνια που είμαι στα τροχαία, κανένα να ασχολείται με το γιατί έφυγε εκεί άνθρωπος. Να πάμε λοιπόν να δούμε, να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε τι φταίει. Το τι φταίει πρέπει να μας απασχολήσει. Και μην είμαστε μόνο κλαίμε και οδυρόμεθα, αλλά άστε η οικογένεια να κλαίγεται μόνη τους. Θέλω να πω λοιπόν τούτο. Είχαμε στην είσοδο της Σούδας, στον Κόβο, 3 ατυχήματα, 2 θανατηφόρα και ένα σοβαρό. Δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά κανένας να ασχολήθηκε με το γιατί έγινε. Και τι έγινε, κύριε παιδιά? Φύγανε 2 άνθρωποι, ένας τραυματάρχης και ένας νέος και ένας άλλος είναι με ένα πόδι. Γιατί? Θέλω λοιπόν από τούτο. Ό,τι έγινε, έγινε. Ωραία. Δεν βλέπω μετά εγώ η κοινωνία να χρησιμοποιήσει ποτέ λειτουργούς κοινωνικούς. Στην οικογένεια. Αφήνουμε λοιπόν μια οικογένεια μόνη της. Με ψυχιάτρους, με ψυχοφάρμακα, να τα βγάλει πέρα. Δεν υπάρχει πουθενά το κράτος. Δεν υπάρχει στα τροχεία κάτω σπάνια. Κύριε Πολέντα, απευθυνόμενος εδώ στα νέα παιδιά που το βράδυ θα βγουν έξω να κάνουν τη βόλτα τους, θα οδηγήσουν μηχανές, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα. Τι έχετε να τους πείτε? Θέλω λίγο να κλείσουμε με αυτό, με το μήνυμα το οποίο στέλνετε στα παιδιά τα οποία μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ότι στα τροχεία. Τα αντιχώρα τροχεία έχουμε 12 το βράδυ μετά το πρωί.
Άρα λοιπόν το βράδυ γίνεται παραπάνω τροχία. Θέλω πολύ μπορώ. Βγείτε, διασκεδάστε, μην βγείτε, μην τρέχετε. Μην τρέχετε παραπάνω από ό,τι μπορείτε να ελέγξετε το αυτοκίνητό σας. Μην τρέχετε, παιδιά. Το να πάμε με 150 είναι εύκολο πράγμα. Το ελέγχουμε το αμάξι. Άρα λοιπόν, παρακαλώ πολύ τους νέους να προσέξουν, να μην πίνουν και να οδηγάνε όσο μπορούν πιο απαλά, πιο ήρεμα. Δεν θέλει το τιμόνι μαγκές. Σας ευχαριστούμε πολύ.